Γεια σας. Μια σταγόνα τοπικής ιστορίας του νησιού μας, άλλη μια τηλεοπτική εκπομπή αυτής της σειράς του αρχιακού υλικού το οποίο υπάρχει στην τηλεόραση και το οποίο εντός εισαγωγικών εκμεταλλευόμαστε για να θυμηθούμε τα παλιά, τα οποία μας διδάσκουν. Μας διδάσκουν ότι μερικά λύνονται, προβλήματα εννοώ, μερικά επαναλαμβάνονται όπως και η ιστορία και μερικά παραμένουν μονίμως άλετα. Είμαστε στο 2001. Θα καταλάβετε τι εννοώ. 2001 και το πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι αυτό. Είναι η υπόθεση της αξιοποίησης τουριστικά της Δυτικής Χίου. Τότε λοιπόν έμπαινε ζήτημα ότι κάποιος εφοπλιστής αγόρασε στα Πραστιά της συντηρούντας κάποιες εκτάσεις και υπήρχαν από τους οικολόγους ενστάσεις μήπως τελικά η συντηρούντα, τα Πραστιά έχουν την τύχη του Καρφά, ο οποίος είδαμε βέβαια που κατέληξε ο Καρφάς. Εν πάση περιπτώσει, η Χριστίνα Υψηλή κάνει ρεπορτάζ, μιλάει ο Ζανίκος Αριστίδης ως επικεφαλής της μείζωνος αντιπολιτεύσεως στο τότε Δήμο Ομηρούπολης και επίσης μιλάει και ο τότε πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τοπικού Συμβουλίου, Στέλιος Γεραζούνης. Αναφέρονται λοιπόν και οι δύο στην μελλοντική ενδεχομένως επένδυση και το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή Πραστιών. Σήμερα μπορεί να μας φαίνεται αυτό παρονεχίδα, αλλά τότε, πιστέψτε με, είχε απασχολήσει πάρα πολύ την τοπική μας επικαιρότητα. Νέο σχέδιο για την τουριστική αξιοποίηση της Σιδηρούντας. Θυμόμαστε ότι και επί δικής σας θητείας υπήρξαν κάποια τέτοια σχέδια στην περιοχή μακριά Άμμος. Τώρα αυτά έρχονται από την άλλη πλευρά της Σιδηρούντας, στην περιοχή Πραστιά. Καταρχήν, εσείς έχετε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο γεγονός και ποια είναι η άποψή σας? Να κάνω μια διόρθωση λέγοντας ότι όσο ήμουν εγώ η Σιδηρούντα δεν ήταν στα όρια του Δήμου μας. Ναι. Η Σιδηρούντα εντάχθηκε τώρα βάσει του νόμου Καποδίστρια, έτσι στο διευρυμένο Δήμο Ομηρούπολης και επομένως τώρα πλέον μας πέφτει κάποιος λόγος για την περιοχή. Κοιτάξτε, αυτά όλα που γράφονται σήμερα από την εφημερίδα εμείς τα έχουμε ακούσει εδώ και καιρό. Και φαίνεται ότι είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον συμπατριώτη μας, τον εφοπλιστή, τον Θοδωρή τον Βενιαμίν, για τον οποίο ακούστηκε και βεβαίως πάντα μένουμε σε αυτό που έχουμε ακούσει. Ότι έχει αγοράσει 3 ή 4 μεγάλα αγροτεμάχια στη θέση Πραστιά από συνδημότες μας συνδιουργιανούς, στους οποίους ή στους προγόνους των οποίων το κράτος είχε κάνει παραχώρηση γεωργικού κλήρου με προφανή σκοπό την γεωργική τους εκμετάλλευση. Θα λέγε κανείς ότι η απλή και μόνο αλλαγή ιδιοκτησίας δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα. Η αλλαγή χρήσης πρέπει να κουβεντιαστεί, αν αυτή επιχειρηθεί με τον α ή β τρόπο. Όλοι δηλαδή γνωρίζουμε ότι αυτή η περιοχή, όπως και πολλές άλλες, μακριά Άμμος, το Τηγάνι, το Μετόχι, που είναι μια συνέχεια της μεγάλης παραλίας του Μάναγρου, επιδέχονται κάποια επέμβαση με στόχο την τουριστική τους αξιοποίηση. Υπάρχει όμως η άποψη που λέει ότι αν όλα τουριστικοποιηθούν και μπουν στη λογική της τουριστικής ανάπτυξης, θα οδηγήσουν τυχείο ένα σχετικά μικρό μέρος μετά από λίγα χρόνια στο να χάσει κάθε παρθένα της παραλία, κάθε παρθένα περιοχή. Και πάνω σε αυτό εστιάζουν τις αντιρρήσεις τους, όχι μόνο οι φίλοι οικολόγοι αλλά και πολλοί άλλοι. Θα έλεγα ότι ως προσέγγιση, ως άποψη είναι σωστή. Χωρίς όμως να μπορώ ή να μου επιτρέπετε να απορρίψω και την άποψη εκείνη που λέει ότι και αυτές οι περιοχές πρέπει να τύχουν μιας ανάπτυξης για να μπορέσουν ή όσοι έχουν μείνει σε αυτές τις υποβαθμισμένες και παραμελημένες και σχεδόν εγκαταλελειμμένες περιοχές να επιβιώσουν ή κάποιοι άλλοι να επανακάμψουν.
Με λίγα λόγια, πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και επειδή φαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας από μόνος του δεν μπορεί να τις προσφέρει, γι' αυτός και μιλούν για τουριστική ανάπτυξη. Ποιος θα θέσει τους όρους για αυτήν την ανάπτυξη? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Σήμερα λοιπόν εμάς δεν πρέπει. Πώς επηρεάζει σήμερα το γεγονός ότι δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό για την ιδιωτική? Εκεί ακριβώς θέλω και εγώ να επικεντρωθώ και να πω ότι η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το να απολύσετε εσείς εμένα ένα κομμάτι που μπορεί να έχετε στη Σιδερούντα, από μόνο του δεν λέει τίποτα. Εκείνο που πρέπει να δούμε. Μεγάλης έκτασης. Ναι. Όμως σας βεβαιώ ότι έχω ακούσει ότι στους στόχους του κ. Βενιαμή είναι να πρασινίσει αυτή την περιοχή με αναδένδρωση και ενδεχομένως με φύτευση αμπελώνα. Λέμε για προθέσεις που έχει φτάσει ως πληροφορία στα αυτιά μας. Που έχουν φτάσει ως πληροφορία στα αυτιά μας. Οι προθέσεις δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθούν ή όχι, ή αν θα έχουμε μια άλλη μορφή εκμετάλλευση, εφόσον βέβαια επιτραπεί από την πολιτεία με τον αποχαρακτηρισμό αυτής της γης ως γεωργικού κλήρου και τον χαρακτηρισμό της ως περιοχή τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να το επηρεάσουμε. Με ποιο τρόπο? Με ένα σωστό χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο πρέπει εδώ να τονίσω ότι παλιά τον είχε ξεκινήσει το ΥΠΕΧΟΔΕ, είχε πάρει τότε απόψεις των τοπικών φορέων της πρώην κοινότητας Σιδηρούντας και δεν πρέπει να είναι πολύς καιρός που ο κύριος Μενής, ο δήμαρχός μας, είχε κάνει μια σχετική αναφορά για την ανάγκη επικαιροποίησης κάποιων τέτοιων προτάσεων του Δήμου προς το ΥΠΕΧΟΔΕ. Επίσης πρέπει να θυμίσω ότι ο Δήμος είχε ξεκινήσει το 1999 μια τέτοια προσπάθεια κάνοντας απόπειρα ανάθεσης μιας τέτοιας μελέτης, αλλά σταμάτησε αμέσως μόλις έμαθε ότι συνεχίζεται η εκπόνηση της μελέτης από πλευράς ΥΠΕΧΟΔΕ. Άρα το ζητούμενο για μας, επιμένω να λέω, δεν είναι ποιος κατέχει τη γη, αλλά τι χρήση μπορεί να έχει αυτή η γη σε οποιαδήποτε περιοχή βρίσκεται στη Δυτική Χίο και συγκεκριμένα στα όρια της Σιδηρούντας. Με δεδομένο ότι έχει κολλήσει ο χωροταξικός σχεδιασμός και από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε και από πληροφόρους από τον Δημάρχη και τον Γιώργο Καλωτά, αναμένεται για μία ακόμη φορά να συντηθούν οι απόψεις των τοπικών φορέων, οι οποίοι βλέπουν και να ξεκινήσουν πάλι οι διαδικασίες. Ο Δήμος μπορεί από την δική του την πλευρά να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες και ποιες? Θεωρείτε σκόπιμο να συζητηθεί ένα τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όπως δείχτομαι εμείς ενδιαφέρον, δείχθηκε η ίδια η Δημοτική Αρχή. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Από εκεί και πέρα το θέμα, εάν θα πάρει μια πιο επίγουσα μορφή, πρέπει πραγματικά να μας απασχολήσει ως Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε πώς το συντομότερο δυνατό θα διαμορφώσουμε την τελική μας θέση και θα την καταθέσουμε υπόψη των αρμοδίων, ώστε να φτάσουμε σε μια προγραμματισμένη και ελεγχόμενη αξιοποίηση όλων αυτών των περιοχών, επιλέγοντας εκείνες που πρέπει να μείνουν παρθένες, επιλέγοντας εκείνες τις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσε, κατά την πρόταση που παλιά είχε κάνει η ίδια η Δημοτική Αρχή, να φιλοξενήσει ένα κάμπινγκ, ή άλλες όπου θα μπορούσαν να χτιστούν μπακαλούς ή άλλες τουριστικές μονάδες. Πρέπει να θυμίσω εδώ ότι η ίδια. Πώς ελέγχω, πιστεύετε, η κατάσταση? Και τι γίνεται αν ξεφύγει, σε περίπτωση που υπάρχει έλεγχος, ξεφύγει από αυτή την κατάσταση? Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε? Έχουμε δυστυχώς πολύ κακά προηγούμενα που όλους μας ανησυχούν. Αλλά επειδή αυτά τα κακά προηγούμενα έχουν οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα, θέλω να πιστεύω ότι κανένας πλέον από τώρα και στο εξής δεν θα αφήσει τις καταστάσεις ανεξέλεκτες, δηλαδή έξω από κάθε προγραμματισμό, έξω από κάθε έλεγχο, ώστε να έχουμε επανάληψη του φαινομένου του καρφά. Δηλαδή προσωπικά εκτιμώ ότι κάθε βήμα που γίνεται, είτε από την πλευρά της πλειοψηφίας, είτε από την πλευρά τη δικιά μας, είναι προσεκτικό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί και υποχωρήσεις από πάγιες αρχές, ώστε ό,τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια να γίνει, όπως είπα, βάση προγραμματισμού σωστού και βάση ελέγχου που θα πρέπει να είναι καθημερινός.
Για το ίδιο θέμα, να μιλήσουμε όμως και με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Σιδηρούντας, τον κύριο Στέλιο Γεραζούνη. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Γεραζούνη, που ζητήματα αξιοποίησης των παραλιών της Σιδηρούντας έρχονται στο προσκήνιο. Είχαμε ξεκινήσει μια τέτοια αναφορά πριν από μερικά χρόνια με την περιοχή Μακριά Άμμος. Τώρα τα Πραστιά. Για την υπόθεση των Πραστιών και τι απαντάτε σε ό,τι τουλάχιστον αφορά εσάς τα ερωτήματα του Συλλόγου Οικολογίας. Όσο αφορά το παρελθόν και τη Μακριά Άμμο, είναι σαφές ότι είναι μια δημοτική, ένα κομμάτι δημοτικής έκτασης, που εκεί βέβαια τον πρώτο λόγο τον έχει ο Δήμος. Όσο αφορά την περιοχή των Πραστιών, εκεί είναι ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες βέβαια έχουν παραχωρηθεί με τίτλους ιδιοκτησίας στους κατόχους τους, και εκεί η παρέμβαση του Δήμου δεν μπορεί να είναι άμεση. Σαφώς παρακολουθούμε το θέμα, βλέπουμε τις όποιες διαδικασίες γίνονται, όμως σίγουρα δεν είμαστε εκείνοι που μπορούμε να επέμβουμε άμεσα και να λειτουργήσουμε όπως το θέλει ο Σύλλογος Οικολογίας. Δεν έχουμε τη νομική δυνατότητα να επέμβουμε. Πάντως το θέμα το παρακολουθούμε, δεν είμαστε εκτός χείου. Φήμες που υπάρχουν για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής, ύστερα από τις αγορές που έχουν γίνει από τον κύριο Βενιαμίν, έχουν εξεταστεί από τη δική σας την πλευρά? Σαφώς έχουν κουβεντιαστεί τα πάντα, αλλά εάν δεν ξέρεις τις όποιες απόψεις ή αν δεν ξέρεις τις όποιες πρωτοβουλίες θα πάρει ο εν λόγω επενδυτής ή ο αγοραστής, είναι άκυρο και να συζητάς και να μιλάς και προπάντων να αποφασίζεις σαν Δήμος. Διότι δεν είσαι ο πρώτος στοιχόντας που θα πει μια γνώμη. Εάν ο Δήμος εκφέρει κάποια άποψη, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και πρέπει να είναι και σωστή και σοβαρή. Τι να πούμε όταν δεν ξέρουμε τι θα κάνει? Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να προλαμβάνει κάποιες καταστάσεις. Και βέβαια για τη συγκεκριμένη περιοχή και στο παρελθόν είχε υποθεί αναγκαιότητα για ένα χωροταξικό σχεδιασμό, όπως και για ολόκληρη την Παρθένα, Δυτική Χίο. Τι έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση και ποιες διαδικασίες έχουν κινηθεί από μέρους της Δημοτικής Αρχής αλλά και του Τοπικού Συμβουλίου? Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και ισχύει αυτό που ισχύει για όλη την Ελλάδα, δεν είναι κάτι ξεχωριστό ηχείως. Βέβαια στη Χίο πριν από χρόνια ξεκίνησαν οι ΖΟΕ, οι οποίες βέβαια μπήκαν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας του ΠΕΧΟΔΕ και ακόμα περιμένουμε να γίνουν νόμος του κράτους, οι οποίες έχουν μια σειρά μέτρα που είναι σοβαρά και μπορούν να αποτρέψουν την όποια οικοπεδοποίηση της περιοχής. Βέβαια δεν είναι δουλειά του Δήμου να νομοθετήσει. Όμως και σαν Δήμος, ξεκινώντας την θητεία μας, η Δημοτική Αρχή είχε πάρει μια απόφαση, αφού το ΠΕΧΟΔΕ αργούσε χαρακτηριστικά να έχουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, πήρε την πρωτοβουλία να αναθέσει σε μελετητή το χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. Και βέβαια μας απάντησαν ότι είναι δουλειά του ΠΕΧΟΔΕ και όχι δική μας. Και εκεί κρατάει υπόθεση. Σαν Δήμος είχε γνωμοδοτήσει για το ποιες ακριβώς θα ήταν αυτές οι χρήσεις γης στην περιοχή? Όταν για πρώτη φορά... Σαν κοινοτικό συμβούλιο θέλετε. Ναι, σαν κοινοτικό συμβούλιο σαφώς είχε γνωμοδοτήσει. Τότε για τη ΖΟΕ, μάλιστα χαρακτήριζε και μάλλον οριοθετούσε την περιοχή από το θαλάσσιο κύμα σε ποια απόσταση θα πρέπει να υπάρχει όποια οικοδομική δραστηριότητα. Σαν Δήμος επικαιροποίησαμε αυτές τις αποφάσεις και μάλιστα... Τι προέβη για τα Πραστιά? Για τα Πραστιά, εάν είμαι σίγουρα ενημερωμένος καλά, προέβλεπε για γεωργική χρήση. Επίσης αφορούσε πολύ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της μελέτης ήταν το πού μπορείς να κάνεις οικοδομικές δραστηριότητες πόσο μακριά από τον Αγιαλό, από το χειμέριο κύμα. Και αν θυμάμαι καλά το καθόριζε στα 100 μέτρα. Όταν ήρθε ξανά να επικαιροποιηθεί αυτή η μελέτη, εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε αποφασίσει ότι θα έπρεπε να, αυτές οι ζώνες να επεκταθούν σε όλο το εύρος του Δήμου, δηλαδή να φτάσουμε και μέχρι την... μέχρι την περιοχή των Αυγονίμων, την Ελίντα, και όχι να αφορά μικρά κομμάτια γης. Και εκεί έχει μείνει, δεν έχει προχωρήσει. Από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, οι ζώες σήμερα δεν αποτελούν νόμο του κράτους.
Εάν βέβαια αυτές οι προτάσεις γίνουν νόμος του κράτους, σαφώς αλλάζει το τοπίο. Ενδέχεται να έχουμε κατάτμιση των συγκεκριμένων οικοδομικών εκτάσεων, των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων σε αυτήν την φάση. Αυτά είχαν δοθεί, όπως καλά γνωρίζετε και από το ρεπορτάζ έχει βγει, είχαν δοθεί για γεωργική χρήση. Απαγορευόταν ο τεμαχισμός τους και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα απαγορεύεται. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, και εκεί δεν μπορώ εγώ βέβαια, δεν είμαι νομικός για να έχω πλήρη άποψη του θέματος, αλλά νομίζω ότι μέχρι το 2006 είναι χαρακτηρισμένη η γεωργική κλήρη. Μετά μπορούν να αποχαρακτηριστούν, οπότε τότε αρχίζει και διαφορετικά το παιχνίδι. Από την δική σας την πλευρά, υπεραμείνεστε των θέσεων που είχατε πάρει όταν είχαν χαρακτηριστεί συγκεκριμένες ζώνες και τι θα κάνετε σε περίπτωση που δείτε ότι εξεφεύγεται από τον μέχρι σήμερα υπάρχοντα έλεγχο και οδηγούμαστε σε μια διαφορετικού τύπου τουριστική ανάπτυξη της περιοχής? Φεύγεις πια από τις γεωργικές καλλιέργειες και πας σε τουρισμό πιθανόν τύπου καρφά. Δεν μπορούμε να είμαστε και ονείως αρνητικοί σε όλα και ασυλλήβδιν. Τα πάντα είναι στο τραπέζι και τα πάντα παίζονται, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε και μια εικόνα. Σε καταστάσεις τύπου καρφά, σαφώς δεν συμφωνεί κανείς, διότι οδηγούν από μόνες τους σε οικονομική παρακμή. Όχι μόνο οικονομική και οικολογική παρακμή. Σίγουρα δεν είναι το όνειρό μας αυτό για την περιοχή. Αλλά όμως δεν έχουμε μια πρόταση, δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε τίποτα δεδομένο πλην μιας αγοροπολισίας που έγινε από κάποιους δικούς μας σε ένα συγκεκριμένο επενδυτή. Αυτό και μόνο δεν μπορεί να μας πει το τι θα κάνει. Εάν έχουμε μια πρώτη επαφή και μια πρώτη κουβέντα ή ο επενδυτής φανερώσει λίγο τα χαρτιά του, τότε σίγουρα θα έχουμε και εμείς το δικό μας λόγο. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα επαφή του επενδυτή με τον Δήμο Μυρούπολης? Είχαν γνωστοποιηθεί τα συγκεκριμένα σχέδια? Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστή και η δωρεά που είχε κάνει ο συγκεκριμένος επενδυτής στον Δήμο για την ανέγερση του νηπιαγωγείου και πιθανότητα όλα αυτά να συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Καμιά δημοτική αρχή φαντάζομαι δεν δεσμεύει όποια δωρεά κάνει όποιος θέλει. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει την όποια δωρεά θέλει και καλά κάνει και την κάνει. Από εκεί πέρα δεν νομίζω να ζητάει ανταλλάγματα και αν ζητάει ανταλλάγματα κακώς έκανε την δωρεά. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Ούτε η δημοτική αρχή πρόκειται να εμπέξει τον όποιο πολίτη επειδή κάποιος έκανε μια δωρεά. Ήταν μια σύμβαση μεταξύ ιδιωτών στην οποία ο Δήμος δεν μπορούσε να έχει και γνώμη. Και δεν είχε και νομική κάλυψη για να έχει την όποια γνώμη. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν θα οικοδομηθεί, εάν θα παραμείνει γεωργικός κλήρος ή όχι, μπροστά είναι το μέλλον, θα το δείξει και θα πάρουμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Λοιπόν, αυτά με τη Σιδηρούτα τα είδατε, τα θυμηθήκαμε και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, ένα άλλο ρεπορτάζ το οποίο έγινε επίσης το 2001, θα πάμε 20 χρόνια, 23 χρόνια πίσω. Τότε τα υπεραστικά κτέλ ήταν, μάλλον η αφετηρία τους ήταν πίσω από το Μύριο. Οι παλιοί το θυμούνται, οι νεότεροι ίσως όχι. Εν πάση περιπτώσει, από τότε λοιπόν είχαν αρχίσει τα προβλήματα της αναδουλειάς στα υπεραστικά κτέλ. Από τότε είχε φανεί ότι το οξυγόνο τους ήταν τα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία όμως παγίως και μονίμως, αυτό δεν αλλάζει, παρότι παράνε τα χρόνια, το δημόσιο είναι αφερέγγυο και δεν πληρώνει στην ώρα του. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι διαχρονικό εις το διηνεκές. Θα θυμηθούμε λοιπόν τώρα τον Λεωνίδα Καλαγκιά, νεαρότερο τώρα βέβαια εκείνη την εποχή, κατά 23 χρόνια, και άλλους οδηγούς των υπεραστικών κτέλ να αναφέρονται στην οικονομική ασφυξία των λεωφορείων. Θα θυμηθούμε και παλιούς επιβάτες που έμειναν στα χωριά και τότε χρησιμοποιούσαν τα υπεραστικά κτέλ και μιλάνε για το πρόβλημα αυτό. Και σας παρακαλώ να κοιτάξετε μια λεπτομέρεια στο τέλος για να μας δείξουν οι λεωφορείουχοι ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Είναι ένας λεωφορείουχος ο οποίος μεταγγίζει από ένα τεπόζιτο λεωφορείου, ρουφάει έτσι με το λάστιχο και μεταγγίζει
το πετρέλαιο σε ένα άλλο μπετόνι για να γεμίσει ένα λεωφορείο. Προσέξτε τον, η μετάκριση γίνεται με το τσιγάρο στο χέρι. Σταδιακό λουκέτο. Αργά αλλά σταθερά βαδίζουν οι λεωφορείοχοι του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Ο λόγος που μας οδηγεί για μία ακόμη φορά στον συγκεκριμένο χώρο και στην εξέταση του προβλήματος είναι οι οφειλές που υπάρχουν από την πλευρά των λεωφορείοχων προς διάφορους φορείς και οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν αφού με την σειρά τους έχουν θεσωθεί, θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, από το Υπουργείο Παιδείας για την εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων. Ήδη από χθες παρουσιάστηκαν προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων, των υπεραστικών ΚΤΕΛ, αφού 4 από τα 17, αν δεν κάνουμε λάθος, λεωφορεία που διαθέτει ο στόλος ακινητοποιήθηκαν, μιας και δεν μπορούσαν να βάλουν καύσιμα. Βλέπετε και οι πρατηριούχοι από την δική τους την πλευρά δεν μπορούν πλέον να χορηγούν επιπιστώσει καύσιμα στους λεωφορείοχους. Ας προσεγγίσουμε όμως το συγκεκριμένο θέμα και φυσικά την αγωνία για μία ακόμη φορά των λεωφορείοχων, μιας και τίθεται θέμα επιβίωσης του υπεραστικού. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ, τον κύριο Λεωνίδα Καλαγκιά, τον κύριο Γεώργιο Σπέγη, ο οποίος είναι σύμβουλος, μέτοχος και οδηγός, αλλά και τον κύριο Γεώργιο Πουλάκη. Κύριε Καλαγκιά, θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος που ακινητοποιήθηκαν τα 4 από τα 17 λεωφορεία και κινδυνεύουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ακινητοποιηθούν κι άλλα. Συγκεκριμένα, για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά, τόσα χρόνια κάναμε πολλές ενέργειες, διότι μαθηματικά βλέπαμε ότι το ΚΤΕΛ μας οδηγείται σε αφανισμό. Παρεμβάσεις γίνανε από πολλούς αρμόδιους φορείς, αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα κανένα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πότε δημιουργήθηκε το υπεραστικό ΚΤΕΛ? Το υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι εδώ και ο παππούς μου είχε ένα εξαθέσιο από το 35. Εμείς πάμε εδώ από παππού σε παιδί και από παιδί σε παιδί. Υπάρχουν και φυσικά και καινούργιοι μέτοχοι. Συγκεκριμένα την Παρασκευή, μετά από σωτές παρεμβάσεις και έγγραφα, περιμένουμε κάποιο νομοσχέδιο. Μήπως αυτό μας λύσει τα προβλήματα? Από ό,τι πληροφορίες έχουμε που μιλάω με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Φάτσιο, τελικά τα κύρια ζητήματα για να λυθεί το πρόβλημα της περαστικής συγκοινωνίας στοιχείο δεν λύνονται, μάλλον επιδεινώνονται. Την Παρασκευή πια κάποια στιγμή, αφού έχουμε όλοι πιστώσεις γύρω στο 1,5 εκατομμύριο μόνο στα βεζινάδικα, ήρθαν 4 μέτοχοι με υπεύθυνη δήλωση και μου είπανε: Πρόεδρε, πετρέλαιο δεν έχουμε. Βάλε μου, πρόεδρε, πετρέλαιο, καύσιμο ύλη να πάω δρομολόγια. Λέω: Παιδιά, πού θα βρω εγώ? Εγώ ο πρώτος είναι που δεν έχω. Τελικά αναγκάστηκα τη Δευτέρα, έκανα ορισμένα μαθητικά μειωμένα, γίνει και κάποιος ο πανικός. Και σήμερα συγκεκριμένα δεν γίνηκαν τα πιο κεντρικά δρομολόγια της Χίου, διότι δεν έχουν λεωφορεία. Και αύριο προβλέπεται και άλλα λεωφορεία να κλείσουν, γιατί και αυτοί δεν έχουν πετρέλαιο. Σήμερα το πρωί, με σωλήνες, ρουφούσαμε από το ένα τάκι στο άλλο να δώκουμε στο ένα λεωφορείο πετρέλαιο, για να πάμε έστω να κάνουμε αυτή τη στοιχειώδη η μαθητική και συγκοινωνία. Που δεν γίνεται. Και ήδη η μισή Χίο σήμερα είναι στα σπίτια τους. Θέλουν να κατεβούν άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Θέλουν να κατεβούν να πάνε να πάρουν τις συντάξεις. Δεν μπορούν να κατεβούν άνθρωποι. Πόσα τακτικά δρομολόγια εκτελούνται ημερησίως υπό κανονικές συνθήκες και τώρα με την ακινητοποίηση των 4 λεωφορείων, πόσα δεν εκτελούνται από αυτά? Βασικά, για να σας πω συνολικά, για να γίνει και κατανοητό, ένα λεωφορείο υπεραστικό εκτελεί το μήνα γύρω στις 3.500 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το κόστος. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται τα 4-5 πιο κεντρικά, στα κεντρικά μέρη της Χίου δρομολόγια, όπως είναι προς Πυργή Μεστά, προς Καλαμωτή, προς Λυθή Ελλάδα και καθόλου προς τη Βόρεια Χίο. Κανένα προς τη Βόρεια Χίο. Πώς τα καταφέρατε μέχρι σήμερα να επιβιώνετε και γιατί φτάσατε στο σημείο που είσαστε σήμερα, σιγά σιγά να κινητοποιούνται τα λεωφορεία? Ποιος θέει. Έχουμε μάθει να λέμε πάντα το κράτος, αλλά αυτή τη φορά είναι αλήθεια ότι φταίει η κυβέρνηση. Φταίει οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όχι τώρα, ανέκαθεν αυτές που κυβερνούσαν. Η δικιά μας περιοχή της Χίου είναι μια διόμορφη περιοχή. Δυστυχώς ο Παλινός της έχει φέρει όλο τον πληθυσμό μέσα στην πόλη. Από 50.000 κατοίκους που έχουμε, οι 40 είναι στα περίχωρα, στα 5 χιλιόμετρα γύρω στην πόλη. Και οι 10 αυτοί πραγματικοί ήρωες που μένουν στα χωριά είναι διασκορπισμένοι στα υπόλοιπα 64 χωριά της Χίου. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις επί 15 ετίες με ένα και δύο άτομα σε αυτά τα χωριά, επειδή πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι το αγαθό της κοινωνίας, μαθηματικά καταλήγεις σε κάποιο σημείο
και αυτές τις φορές που παίρναμε από μαθητικές μετακινήσεις και μισθώσεις, κάποια στιγμή φτάνανε. Τουλάχιστον να ζούμε αξιοπρεπέστατα. Χρωστούσαμε μεν, τα παίρναμε μετά από 5 μήνες, πληρώναμε και τόκους, πληρώναμε πρόστιμα στο ΙΚΑ, πληρώναμε εδώ. Αυτή τη στιγμή μήτε αυτά δεν φτάνουν. Φανταστείτε που υπάρχει και μια καθυστέρηση και για αυτά τα οφειλόμενα, πόσο εντόνο το πρόβλημα. Σας χρωστάνε και με τη σειρά σας και εσείς χρωστάτε σε τρίτους. Το Υπουργείο Παιδείας, τι σας οφείλει αυτή τη στιγμή, από ποια αίτια ανέρχεται αυτή η οφειλή τους και φυσικά εσείς από την δική σας την πλευρά, πόσα χρέη έχετε, τα γνωρίζετε ή αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα? Εγώ προσωπικά θα σας πω τη δικιά μου σαν μέτοχος, τη δικιά μου άποψη. Λοιπόν, το κάθε λεωφορείο αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου από μισθούς μέχρι όλα, μέχρι αυτά, γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Άμεσα. Έχουμε να πληρώσουμε ΙΚΑ 4 μήνες. Τσα, άλλο λεωφορείο έχει να πληρώσει 8 μήνες, άλλο 7 μήνες. Όποτε βρίσκουμε κάτι χρήματα, τα πληρώνουμε και είναι ημέρες για χταίο, για να μπορέσει σύμφωνα με το χαρτί του Τσα να περάσει το λεωφορείο από χταίο. Όχι υπολειτουργούμε, κάτι χειρότερο. Αυτό φαίνεται και από τα λεωφορεία που διαθέτει ο στόλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως λεωφορεία αντίκες και όχι για την μεταφορά. Όλα τα λεωφορεία. Είναι 35 ετίας λεωφορεία, 35 χρονών λεωφορεία. Το πιο καινούργιο εδώ πέρα είναι 25 χρονών. Κίνητρα για την αντικατάστασή τους δεν υπάρχουν? Με τι τρόπο? Δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν υπάρχουν. Με τι? Όταν ακαθάριστη φορολογική δήλωση, το εκαθαριστικό της εφορίας έρχεται 5 εκατομμύρια ακαθάριστα, θα βγάλουμε πετρέλαια μισθά, με τι τρόπο να αντικαταστήσουμε τα λεωφορεία? Δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας που θα κλείσουν βέβαια τα λεωφορεία, είμαι σε αποφασισμένη δηλαδή, τα κλείσουμε. Δηλαδή σήμερα έχουν κλείσει 4, αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε αποφασισμένοι να τα κλείσουμε. Δεν θα μπορέσουμε. Όταν κλείσουν ακόμα 3 αυτοκίνητα, τελειώσαμε. Θα κλείσουμε αναγκαστικά το νησί. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς εδώ περιμένετε να φύγετε? Δεν θέλω να φύγω. Μπορώ να κάθομαι κάτω. Έχει λεωφορείο για να φύγετε? Δεν έχει λεωφορείο, όχι. Πού θέλετε να πάτε? Στα Σκλαβιά, θέλω ποτάνι. Θέλω ποτάνι. Ναι, και εκείνο, θέλω ποτάνι θέλει να έρθει. Συνεχώς με τα λεωφορεία κινείστε. Συνεχώς με τα λεωφορεία, δεν έχετε μέσο. Όχι, δεν ξέρω ο οδηγός. Να έχω τίλος να το φέρω. Τώρα που δεν έχει λεωφορείο, τι θα κάνετε? Θα πάρω ένα ταξί να φύγω. Μπορώ να κάθομαι μέσα στην αγορά. Αυτό όμως θα σας κοστίσει περισσότερο. Τι να γίνει? Μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι και το πρόβλημα των επιβατών, το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Κατεβαίνουν πολλοί από τα χωριά σας με το λεωφορείο στοιχείο? Όχι, έχουν ανάγκη, κατεβαίνουν. Μεγάλη κίνηση. Ειδικά οι ηλικιωμένοι. Και ηλικιωμένοι και πολλοί. Οι νέοι έχουν διαμάτια. Αν μην κρυβούμαστε. Εμείς οι γέροι υποφέρομαι. Ακριβώς, εμείς το περισσότερο. Ναι. Καταγράφεται και η άποψη των επιβατών και βεβαίως εκείνο που βλέπουμε είναι ότι εκείνοι που πληρώνουν την ύφη σε συγκεκριμένη περίπτωση, με εξαίρεση τους λεωφορείους που είναι μόνιμο το πρόβλημα, είναι ίσως και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, γιατί αυτοί αναγκάζονται σήμερα να πάρουν τα λεωφορεία. Μάλιστα. Είναι αυτό που επισημαίνεται προηγουμένως, ότι οι συγκοινωνίες στην περίπτωση σας θα πρέπει να ειδωθούν ως ένα κοινωνικό αγαθό. Τι ακριβώς γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση? Επιδοτήσεις ειδικές για αυτές τις περιπτώσεις, για τις άγονες γραμμές που εκτελείτε εσείς στην ουσία, δεν υπάρχουν? Εγώ θα το πω ομά, παιδιά. Πρέπει να τα πω πια ξεκάθαρα. Δεν αντέχω πια άλλο. Καταρχήν, δεν μπορεί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης, ο πολίτης των Αθηνών, να έχει διαφορετική μεταχείριση από τον κάθε πολίτη όλης της Ελλάδος. Και ειδικά αυτό τον Ακρίτα, αυτό τον ήρωα. Πραγματικά εδώ οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά και στις πόλεις είμαστε ήρωες. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουμε από ένα όπλο στο σπίτι μας κρυμμένο για ευνόητους λόγους, να μην λέω περισσότερα. Και με σφαίρες και με όλα. Και τα παιδιά μας από μικρά τα μαθαίνουμε, γιατί αυτός ο τόπος, οι χιώτες έχουν χύσει το αίμα τους εδώ. Και εμείς θα το χύσουμε αν χρειαστεί. Η πολιτεία πρέπει να δει το θέμα σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Και όχι τα χαρτιά που έχουμε στείλει να τα πετούν στον κάλαθο των Αχρήστων. Για μας, θα τα πω έτσι καθαρά, διότι έχω αγανακτήσει. Για μας τα σπάτα, η Εγνατία οδός, τα μετρό είναι αυτά τα 16 λεωφορείακια. Πρέπει να το καταλάβουν ότι οι γιώτες έχουν αυτά τα λεωφορεία. Αν αυτά τα θεωρούν λεωφορεία και άμα βρουν σε άλλο μέρος της Ελλάδος τέτοιο λεωφορείο, εγώ δεν έχω τι άλλο να πω. Αν νομίζετε εσείς και ο καθένας που μας ακούει, αυτούς τους αρμόδιους, άμα νομίζει ότι έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το στόλο μας και δεν το κάνουμε, πρέπει, αν όχι κάτι άλλο, να μην πω τι είναι. Θέλουμε και εμείς να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι. Όχι στις υποχρεώσεις μας Ευρωπαίοι και στις αποδοχές μας Πακιστανοί, να το πω έτσι ξεκάθαρα.
Πόσες ώρες δουλεύετε ημερησίως και πόσοι απασχολούνται στα υπεραστικά κτέλ? 25 άτομα, 22 άτομα. Άμεσα 25 άτομα, 25 άμεσα άτομα. Αλλά έμεσα και άλλοι ζουν από την μαθητική και από την συγκοινωνιακή αυτή, αλλά... Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε έτσι όπως κυλάνε? Δεν έχουμε ωράριο. Οι οδηγοί με τεπερορία παίρνουν οι άνθρωποι, με τεπερορία, με τίποτα. Κυριακές δουλεύουν απλερωτέα. Αυτή τη στιγμή με τα δικά μας λεφτά κάνει το κράτος συγκοινωνία. Αν νομίζει ότι ο Βορειοχωρίτης, οποιοδήποτε τυχιώτης, θέλει να έχει συγκοινωνία, πρέπει να βάλει το χέρι, το κράτος στην τσέπη, όπως το βάζει για τον ΟΑΣ, όπως το βάζει για τα ΣΠΑΤΟ, όπως το βάζει για την Εγνατία, να δει τυχείο με άλλο μάτι. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι όλοι εδώ να έρχονται και να βρίζουν εμένα με τη δική μου περιουσία, να γίνεται συγκοινωνία και να κάνουμε πολιτική. Δεν θα μας βλέπουν με το μάτι που βλέπουν τα λαχτέρια της Ελλάδος. Είμαστε διόμορφη περιοχή, δεν έχουμε επιβατικό κοινό, ο κόσμος εδώ υποφέρει. Μην νομίζω ότι χείο για απλουσίωση. Η χείος υποφέρει. Αυτά τα παλιά που ξέραμε του ναυτικού να τα ξεχάσουν. Υποφέρουμε και μόνο η ένδειξη του στόλου μας αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα βγαίνω στον δρόμο να παρακαλέσω. Έχω βρεθεί αδιέξοδο, αλλά ντρέπομαι να τα παρατήσω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι απάνω σε εμάς, στη διοίκηση, περιμέναν αυτό το παιδί επένδυσε προ 2 χρόνια να βρει μια δουλειά. Ρωτήστε τον. Δύο χρόνια οδηγός και μέτοχος παράλληλα. Ναι, 2 χρόνια να πούμε. Ήμουν εργάτης να είμαι και έπαιρνα ένα μισθό και ήρθα εδώ αφεντικό να είμαι και πεινάω να είμαι. Υποχρεώσεις τρέχουν, εγώ τι να κάνω. Η τσέπη έχει αδειάσει. Ό,τι είχαμε στην τράπεζα στην άκρη έχουν πια πάει στον πάτο. Το δικό σας το όχημα έχει κινητοποιηθεί? Όχι, δεν έχει κινητοποιηθεί, αλλά κοντεύει να κινητοποιηθεί και το δικό μου. Πόσα περιθώρια υπάρχουν ακόμα, για πόσο καιρό μπορείτε να αντέξετε? Τελειώσαμε. Σχεδόν είμαστε στο τέλος. Μέρες μετράμε, να μην πούμε ώρες. Τι γίνεται από την πλευρά των τοπικών φορέων, θα ήθελα να μου πείτε, αν είχατε κάποιες επαφές και αν υπήρχε ανταπόκριση στην επιστολή? Μόνο υποσχέσεις, τίποτα άλλο. Έχουμε χορτάσει πια. Έχουν γίνει επαφές με τη βουλευτή κυρία Τσουρή, με τον κύριο Νομάρχη και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχουν σταλεί έγγραφα σε όλους τους υπουργούς επανειλημμένα. Απάντηση καμία η οποία να λύνει το πρόβλημα δεν υπάρχει. Και για να πούμε τώρα και στην πραγματικότητα, εμείς προτείνουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία θα τα πούμε και στον τύπο. Τα πράγματα που προτείνουμε είναι το εξής. Ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο και από πληροφορίες που έχουμε, δεν καλύπτει τίποτα από τις ζωτικές ανάγκες του δικού μας ΧΤΕΛ. Ένα. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε, και έχει τη διάθεση η τοπική αυτοδιοίκηση, μια συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να αξιοποιηθεί ο στόλος. Η νομαρχία και η δημαρχία έχουν τη διάθεση, διότι πραγματικά ζουν το πρόβλημα, να αξιοποιηθεί ο στόλος, να δοθούν κίνητρα, όχι αυτά που δίνονται στα άλλα χτέλ που έχουν έσοδα, σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, με αντικατάσταση στο σωστό λεωφορείο, διότι ντρέπομαι να βάζω, έρχονται τουρίστες και τα βλέπουν και τα παίρνουν φωτογραφία. Σου λένε αυτά και τα δείχνουν στη Γερμανία για αντίκες. Λέει, δεν υπάρχουν στη Γερμανία, λέει, να τα δούμε, λέει. Ότι... Το λοιπόν, ένα τζάμι σπάσε προχτές και δεν βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα ένα τζάμι. Να το, ορίστε, κοιτάξτε το. Δεν υπάρχει τζάμι σε όλη την Ελλάδα. Έχουν αποσυρθεί. Έχουν αποσυρθεί όλα. Ζητούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεστα σαν άνθρωποι. Δεν ζητούμε μήτε χάρη. Το λεωφορείο δεν το περνάει. Το σταματάνε. Επίσης, αυτό που ζητάμε και είναι άμεσο. Η επιδότηση των άγωνων γραμμών. Η επιδότηση, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να δίνονται τόσα 3 εκατομμύρια και ακούμε εδώ και εκεί και να μην μπορούν να δοθούν 50-100 εκατομμύρια για 16 λεωφορεία για να έχει χείο συγκοινωνία. Και άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν στα χέρια τους, εκτός αν τα έχουν πετάξει στα καλάθια πεταγμένα, τις έχουν στα χέρια τους και είμαστε στη διάθεση του καθένα να στείλει εδώ επιτροπή να τα εξετάσει όλα, να δει εξιδίως το πρόβλημα. Μάλιστα. Πρόβλημα λοιπόν και για τους λεωφορείους, πρόβλημα και για τους επιβάτες. Εσείς πού πάτε? Στην Ελλάδα. Ελλάδα όλοι? Ναι, ναι. Και ακόμα οι άλλοι συμπαντέχουμε να έρθουν. Στο λεωφορείο και δεν ήθελε να πάρει, αλλά δεν ήθελε να φύγει από εκεί όμως. Τι έγινε, εσείς τώρα πώς θα πάτε στο χωριό? Ξέρω, να δούμε τι θα γίνει. Πολύ καλά, δεν όλοι οι άνθρωποι ξέρουν, ζάμπα θα δουλεύουν. Ορίστε ποιος είμαι. Πώς θα πω τώρα εγώ στην Ελλάδα? Είστε συνταξιούχος? Συνταξιούχος. Έχετε ειδική ταυτότητα? Ναι. Μειωμένη αναπηρία. Ναι, ναι. Μόνο επιτρέπετε το λοιπόν εγώ και να μην έχω. Αυτός ο άνθρωπος δεν πληρώσει το πετρόλαιο, πώς θα με κινήσει? Πώς θα με κινήσει αυτός ο άνθρωπος? Να σου δείξω. Δεν υπάρχει στοιχείο ούτε μία υπηρεσία για τίποτε. Για αυτούς τους ανθρώπους. Για αυτούς τους ανθρώπους. Είδατε την κάρτα τώρα. Για αυτούς πηγαίνουν, έρχονται τα λεωφορεία. Και εσείς? Για ανένυτα. Για ανένυτα. Πήγατε, κατεβήκατε σήμερα από τα ανένυτα εύκολα, είχε λεωφορείο? Είχε. Με το μαθητικό κατεβήκατε, με τα παιδιά. Με τα παιδιά κατεβήκατε. Όχι, πολύ τέκνος. Πολύ τέκνος.
Η πλειοψηφία λοιπόν όσων χρησιμοποιούν το υπεραστικό κτέλ είναι γνωστό αυτό. Είναι μαθητές που καλύπτουν και το 70% των εισπράξεων του κτέλ. Με δεδομένο λοιπόν ότι το Υπουργείο Παιδείας καθυστερεί στην καταβολή των οφειλών, είναι κατανοητό ότι δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης πια στους λεωφορείουχους, οι οποίοι περικόπτουν στην παρούσα φάση τα τακτικά δρομολόγια, μιας και για τα μαθητικά υπάρχει σύμβαση και δεν παρουσιάζεται δυνατότητα να κοπούν τα μαθητικά δρομολόγια. Έτσι λοιπόν αυτά εκτελούνται έστω και με κάποιες καθυστερήσεις, περικόπτονται τα τακτικά και την ύφη την πληρώνουν, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι, εκείνοι που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν λεωφορείο, γιατί έχουν μειωμένο εισιτήριο, γιατί δεν έχουν τα έσοδα εκείνα που να τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν ταξί ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς. Θέλω να δηλώσω. Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Είπες ότι τραβούσες το πετρέλαιο, Εγώ θέλω να πω σε όλους, σαν μια ύστερη ίστατη προσπάθεια, να δείξουν την πρέπουσα κατανόηση και το στένος, ώστε πραγματικά να δοθεί κάποια λύση. Και δεύτερο, το οποίο θέλω να πω, οι περιουσίες μας, αν θεωρούνται πια περιουσίες, που εγώ δεν τις θεωρώ περιουσίες, τις θεωρώ χαμένες, είναι εδώ. Ας πληρώσουν μισθούς, ας πληρώσουν και καύσιμα και εμείς ερχόμαστε και τα δουλεύουμε ευχαρίστως και 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ντρέπομαι με την άφιξη του κυρίου Πρωθυπουργού, διότι αυτά τα λεωφορεία θα παρευρεθούν στο αεροδρόμιο και θα δουν ηχείως με τι συγκοινωνία έχει και με τι λεωφορεία κινούνται τουρίστες. Και μετά θέμε τουρισμό στοιχείο. Αεροδρόμια δεν γίνονται. Λιμάνια ασφαλή δεν φτιάχνονται. Συγκοινωνία δεν έχουμε. Πώς θα δουλέψει ηχείως. Να υποδεχτείτε με το στόλο σας τον Πρωθυπουργό σαν ένδειξη διαμαρτυρίας. Όχι σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, θέμε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι μπορεί να τα παρουσιάζει διαφορετικά. Να δει ποια είναι η πρέπουσα κατάσταση. Γιατί θα γυρίσει πολλά. Έτσι δεν είναι. Όχι στο όνομα της Ηνωμένης Ευρώπης, στο όνομα του ΣΠΑΤΟΥ, στο όνομα της Εγνατίας και σε όλα αυτά, οι παραμεθέριες περιοχές. Όλοι έχουμε το κόμμα τα προβλήματα. Ας έρθουν μια φορά να τα δουν πραγματικά. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εδώ είμαστε στη διάθεσή τους. Να τα λεωφορεία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι απεγνωμένος και είμαι πολύ στεναχωρημένος. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα να συνεχίσω. Περιμένετε. Το πρόβλημα τους αγγίζει όλους, ακόμη και τους πιο παλαιούς. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τις καταστάσεις. Το πρόβλημα μας αγγίζει όλους. Εγώ είμαι επαγγελματίας 35 χρόνια στο υπεραστικό κτέλ. Από παιδί και φτάνω τώρα σε 3-4 χρόνια να πάρω σύνταξη. Αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα, λυπάμαι τα παιδιά που μπήκαν στο επάγγελμα νέοι και αυτοί. Εγώ θα φύγω. Αυτοί που θα μείνουν, τι θα γίνουν αύριο μεθαύριο, οι οικογένειές τους, αυτά. Εγώ εντάξει, δεν έχω υποχρέωση. Έχω παντρεμένα τα παιδιά μου. Εντάξει. Τώρα θέλω να πω ένα πράγμα. Βέβαια, ευχαριστώ και τα κανάλια σας και αυτά πρέπει να εισακουστούν παντού, να δουν την κατάσταση, ας πούμε, που τραβάμε εμείς εδώ πέρα στοιχείο. Είμαι, σας είπα, 35 χρόνια επαγγελματίας από παιδί και έχω γεράσει. Αυτή την κατάσταση δεν αντέχει πια. Αν διακόψουν τώρα τα κτέλ, εσείς θα πάρετε σύνταξη. Κοιτάξτε να δείτε. Αν διακόψουν τα κτέλ, τι θα κάνω. Ή θα αυτασφαλιστώ, να πάω να κάνω αυτασφάλιση για αυτά τα λίγα χρόνια που μου μένουν, ή θα σταματήσω γιατί πάρω μειωμένη. Τι θα κάνω. Αυτά. Βέβαια, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε λίγο. Βγάλε το πανί να έλα ρε, τράβασε ένα φαντήρι και βάλει. Το τσιγάρο βέβαια. Γεια. Κάνε βγάλε. Έλα, κάνε. Τράβα ρε. Δεν έχει καθόλου. Αφού δεν έχει τι να βγάλει. Έλα, έλα. Πιο ψηλά το κάνω, εκεί. Να φαίνεται ότι κάνουμε, παίρνουμε αυτό, αυτό και... Ορίστε τι κάνουμε. Παίρνουμε αυτό ένα αυτοκίνητο να πάρουμε σ' άλλο. Τι κάνουμε, βγάζουμε να βάλουμε σε αυτό το αυτοκίνητο που δεν έχει να πάει. Έλα, δεν του βάζουν τα πρατήρια. Καλά ορίστε. Η κόλλη, καλά η κόλλη. Θα βγάλουμε ένα πετόνι για να πάει δρομολόγιο. Και μετά το ορίστε. Επόμενο, ένα-ένα. Αυτά κάνουμε. Λοιπόν, αυτά με το υπεραστικό κτέλ και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν εκεί την εποχή. Νομίζω ότι κάπως έτσι παρόμοια είναι και τώρα. Δεν ξέρω αν άλλαξε ο στόλος.
Τότε, από ό,τι ακούσατε, ο στόλος μέτραγε 25 χρονών λεωφορεία. Δηλαδή, αν υπήρχαν και τώρα, θα ήταν περίπου 50 χρονών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, να μας το πείτε εσείς οι ίδιοι που τα χρησιμοποιείτε ή στα επαναστατικά κτέλη ιδιοκτήτες. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο τρίτο θέμα της εκπομπής, που αφορά το ζήτημα της επικαιρότητας το 2001. Ποιο ήταν αυτό το ασφαλιστικό? Είχαμε κινητοποιήσεις. Μιλούν για αυτές ο Βασίλης ο Παπάς εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου και προσέξτε, μιλάει και Ανθίπης Ζανάρα, όχι ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι τώρα πρόεδρος, εκείνη την εποχή ήταν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Κεφάλας. Δεν έχουν σημασία τόσο μόνο τα αιτήματα τα οποία βάζουν οι δικηγόροι και οι έμποροι, αλλά στο γεγονός ότι η Ανθίπης Ζανάρα τι λέει. Επισημαίνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποσχέθηκε να αναγερθεί στοιχείο τάχιστα δικαστικό μέγαρο. Έχουμε 2023, έχουν περάσει 22 χρόνια, το δικαστικό μέγαρο ακόμα δεν έχει τελειώσει. Τελικά θα συμμετέχει στις κινητοποίησεις της Πέμπτης και με ποια μόρφη? Ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου, μετά από βάση του Διοικητικού Συμβουλίου του, θα συμμετέχει στις κινητοποίησεις για το ασφαλιστικό με τρίωρο κλείσιμο των καταστημάτων και συμμετοχή των μελών του στην συγκέντρωση που θα γίνει στο εργατικό κέντρο. Υπήρχε ομοφωνία στα πλαίσια της λήψης της συγκεκριμένης απόφασης? Ακούστηκαν και πιο επαναστατικές, θα έλεγε κανείς, προτάσεις? Υπήρχαν και διαφορετικές προτάσεις. Βέβαια, η βάση είναι ότι όλοι συμφωνούσαν με το πρόβλημα που δημιουργείται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έτσι όπως φαίνεται. Από εκεί και πέρα βέβαια πλειοψηφικά το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην κινητοποίηση αυτή. Δεσμευόμενο ότι στη συνέχεια ανάλογα με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης θα προχωρήσει και σε άλλες κινητοποίησεις. Επιχειρείται από πλευράς της κυβέρνησης η τακτική του διέρητου και βασίλευε. Θυγόμενοι και μη θυγόμενοι, οι έμποροι είναι θυγόμενοι αυτή τη στιγμή από τα ασφαλιστικά σχέδια που υπάρχουν? Πόσο σας αφορούν και πόσο έχει γίνει κατανοητό αυτό στην πλειοψηφία των εμπόρων? Νομίζω ότι ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίξει με αυτό που λέμε θυγόμενοι και μη θυγόμενοι, να διασπάσει αν θέλετε τον κεντρικό κορμό του ελληνικού λαού. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, δηλαδή το ασφαλιστικό υπάρχει πρόβλημα σε όλους τους πάντες, και στους έμπορους και στους δημόσιους υπάλληλους και στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στους ναυτεργάτες και στους πάντες. Ο Εμπορικός Σύλλογος προσανατολίζεται στο μέλλον και για μεγαλύτερες κινητοποίησεις. Είχαν εκφραστεί κάποιες τέτοιες προθέσεις όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση του ασφαλιστικού? Όπως σας είπα και προηγούμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό που αποφάσισε είναι ότι σαν πρώτη κίνηση προειδοποιητικού χαρακτήρα μάλλον θα είναι αυτή το συγκεκριμένο κλείσιμο το τρίωρο. Από εκεί και πέρα δεν δεσδευόμαστε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Σε τριήμερη εποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν οι δικηγόροι ολόκληρης της Ελλάδας και οι δικηγόροι φυσικά που βρίσκονται στην Χίο διεκδικώντας την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων τους, μεταξύ αυτών και το ασφαλιστικό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στελέχωση των υπηρεσιών που αφορούν βεβαίως τον δικό τους τον χώρο, αλλά και θέματα όπως τα συμβόλαια και άλλα τα οποία θα μας εξηγήσει σε μια συζήτηση που θα έχουμε μαζί της η γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, η κυρία Ανθίπη Ζανάρα. Κυρία Ζανάρα, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους. Αυτή τη φορά ξεκινήσατε με 48 ώρια αποχή, η οποία όμως έγινε στην πορεία τριήμερη, λόγω και της 24 ώρες απεργίας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ για το ασφαλιστικό. Ποιοι είναι ακριβώς οι λόγοι που σήμερα οδηγούν τους δικηγόρους σε αυτήν την απόφαση και αν η αποχή στην συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή είναι προειδοποιητική για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στη συνέχεια?
Καλή σας μέρα καταρχήν, να ευχαριστήσω την αλήθεια και την διάθεση που έχετε να ενημερώσετε τον κόσμο και εδώ στο νησί μας γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κλάδος. Πράγματι η αποχή αυτή είχε αποφασιστεί σε ολομέλεια που έγινε τον Προέδρο της χώρας στις 7 Τετάρτου 2001. Είχε αποφασιστεί να είναι διήμερη. Εξαιτίας και του ασφαλιστικού, η αποχή αυτή γίνεται τριήμερη. Είναι μια αποχή από τα δικαστικά μας καθήκοντα και από άλλες εξώδικες ενέργειες, δηλαδή δεν καταθέτουμε σήμερα δικόγραφα, δεν γράφουμε κάποια εξώδικα, δεν καταρτίζομαι και δεν μετέχουμε σε υπογραφή συμβολέων και άλλες εξώδικες νομικές ενέργειες. Πόσο οι δικηγόροι μέσα από την αποχή μπορούν να πετύχουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, σαν κλάδος πια επαγγελματικός, πόσο μπορούν να ασκήσουν πίεση, με δεδομένο ότι υπάρχουν άλλοι κλάδοι εργαζομένων που κατεβάζονται στους διακόπτες, μπορούν να το πετύχουν αυτό πολύ πιο εύκολα. Θα ήθελα να δούμε αυτήν την διάσταση. Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η ενέργειά σας? Οπωσδήποτε οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες για τον κάθε κλάδο εργαζομένο και βεβαίως η δική μας εργασία δεν φαίνεται να έχει έτσι ένα ιδιαίτερο άμεσο αντίκρισμα στο επίπεδο που λέτε να κατεβάσουμε το διακόπτη. Βέβαια, εντάξει, είναι και ζήτημα αντίληψης εάν τελικά θα πρέπει να φτάνουμε σε τέτοια ακραία σημεία ώστε τελικά να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. Γιατί βέβαια ένα κατέβασμα διακόπτη σημαίνει στην ουσία όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Και νομίζω ότι οι απεργιακές έτσι κινητοποιήσεις έχουν λάβει και έναν άλλο χαρακτήρα πια. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργούνται προβλήματα, γιατί και στο επίπεδο που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζουν κάποιο αυτόφορο ή είναι κρατούμενοι για κάποιο λόγο, πραγματικά δημιουργεί σε αυτούς ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά και στο ίδιο το κράτος υπάρχει έτσι μια συρρήκνωση των οικονομικών του, διότι όπως αντιλαμβάνεστε στα δικαστήρια και εκδίδονται έτσι τετραπλότυπες απόδειξης της υποχρεωτικής ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής και γίνονται οι ανάλογες κρατήσεις και φόροι, κρατήσεις φόρων, αλλά και γιατί πληρώνονται ποινές και βεβαίως αυτά τα ποσά πάρα πολλές φορές είναι αρκετά σημαντικά και μεγάλα. Η αποχή των δικηγόρων της ΧΥΟΥ είναι καθολική? Η αποχή των δικηγόρων της ΧΥΟΥ είναι πράγματι καθολική και νομίζω ότι και πανελλαδικά είναι καθολική αυτή η αποχή. Αυτό σημαίνει την αποδοχή από το σύνολο των δικηγόρων, των αιτημάτων που βάζετε. Να μιλήσουμε... Αποδοχή από το σύνολο των δικηγόρων και αυτό βέβαια που θα ήθελα επίσης να επισημάνω είναι ότι πέραν ας πούμε των πολιτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερα άμεσα και επώδυνο όπως είναι στην περίπτωση ενός αυτοφόρου ή εφόσον κάποιος είναι κρατούμενος και θέλει ας πούμε να εκδικαστεί η υπόθεσή του για να μειωθεί η ποινή του κτλ. Η μείωση των εσόδων του κράτους. Οπωσδήποτε βεβαίως είναι σημαντικό για μας ο πολίτης να αντιληφθεί ότι πραγματικά ο δικηγόρος και το λειτουργήμα το οποίο επιτελεί είναι πολύτιμο για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, των ενόμων συμφερόντων του και της εν γέννη ελευθερίας του απέναντι πάντα σε ένα υφιστάμενο σύστημα εξουσίας το οποίο σε πολλαπλά επίπεδα μπορεί να θίξει πράγματι τα συμφέροντά του, είτε είναι περιουσιακής φύσεως είτε άπτονται της ελευθερίας του και της όλης προσωπικότητας και οντότητάς του. Αυτό το τριήμερο δεν θα γίνει καμία δίκη σε τοπικό επίπεδο? Αυτό ή ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις? Αυτό το τριήμερο δεν θα γίνει καμία δίκη. Βεβαίως ο Δικηγορικός Σύλλογος ΧΥΟΥ και ο Πρόεδρος ο κύριος Ιωάννης Κεφάλας και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά κάποιο πρόβλημα σε κάποιον συμπολίτη μας που μπορεί να έχει κάποιο σοβαρό περιστατικό έτσι ώστε πραγματικά να ταλαιπωρηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνάδελφοι που τους εκπροσωπούν θα κάνουν κάποια αίτηση και το
Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συσκεφτεί, θα αποφασίσει για το ποια τύχη θα έχει η αίτηση, θα λάβει όλες τις παραμέτρους και αν πραγματικά η υπόθεση είναι έτσι σοβαρή και έχει τόσο δυσχερείς συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο, οπωσδήποτε θα το λάβει υπόψη του και αναλόγως θα αποφανθεί. Στην ανακοίνωσή σας, όπου αναφέρεστε στους λόγους κινητοποίησης, πανελλαδικά οι δικηγόροι, εκείνο που επισημαίνεται πρώτο είναι η στελέχωση των υπηρεσιών. Πόσο στην Χίο αντιμετωπίζουν προβλήματα οι υπηρεσίες στον δικαστικό, θα έλεγε κανείς, χώρο και φυσικά τι γίνεται με την υπόθεση του πολυσυστημένου δικαστικού μεγάρου. Υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις από τον κύριο Σταθόπουλο στο πλαίσιο της επίσκεψης στο νησί. Τι μεσολάβηση? Κοιτάξτε, πράγματι, τόσο η Ολομέλεια των Προέδρων, η οποία νομίζω ότι δημοσίευσε ανακοινώσεις της και τέτοιες ανακοινώσεις δώσαμε και εμείς εδώ στον τοπικό τύπο, αλλά βεβαίως και την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, βάζει σαν πρώτο αίτημα το θέμα της στελέχωσης και της πλήρωσης των κενών θέσεων των δικαστηρίων σε επίπεδο τόσο δικαστικών υπαλλήλων όσο και δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών, διότι πραγματικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται και επιχειρεί να επιφέρει κάποιες αλλαγές στην πολιτική δικονομία που θα προωθούν την επιτάχυση των δικών. Όπως ίσως θα γνωρίζετε και θα γνωρίζουν όσοι συμπολίτες μας έχουν εμπλακεί σε μια τέτοια μακρόχρονη διαδικασία, η έκδοση της οριστικής αποφάσεως σε κάποια υπόθεση που έτσι ακολουθεί την τακτική διαδικασία και στο πολυμελές επιμικρύνεται πάρα πολύ σε ένα βάθος χρόνου, δηλαδή 5 και 8 και 10 ετών, διότι υπάρχει η έκδοση της προδικαστικής απόφασης που θέτει αποδείξεις και που αυτές οι αποδείξεις διεξάγονται, όπως είπαμε, σε ένα βάθος χρόνου. Με αποτέλεσμα βέβαια και η ιδιαιουσία της υπόθεσης να αλλάξει, γιατί η ίδια η ζωή μεταβάλλεται και οι διάδικοι ενδεχομένως κάποιοι να αποβιώνουν ή και μάρτυρες, και βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό που αποδίδεται με καθυστέρηση μιας δεκαετίας δεν μπορεί να έχει την ουσία που θα είχε εάν απεδίδεται πολύ νωρίτερο όπως και πρέπει. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δικηγορικοί συλλόγοι έτσι συνολικά είδαν θετικά αυτές τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως έθεσαν υπόψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι αυτό το πράγμα για να γίνει θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πλήρωση των κενών θέσεων σε ένα επίπεδο προσώπων που υπερβαίνουν τις 2.000, πλήρωση των κενών θέσεων από πλευράς δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών, επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, μηχανοργάνωση των δικαστηρίων, εξυγχρονισμός στην υλικοτεχνική υποδομή, δεδομένου ότι θα αλλάξει και η καταχώρηση των πρακτικών που θα γίνεται πλέον με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση, και όλοι αντιλαμβάνεστε μόνο και από την όψη του δικού μας δικαστικού μεγάρου πόσο αδύνατα είναι αυτά τα πράγματα να υλοποιηθούν και να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή. Δεν αρκεί να νομοθετούμε, θα πρέπει και να μπορούμε να υλοποιούμε, να εφαρμόζουμε πραγματικά τους νόμους και να μπορούμε αυτό το νομικό πλαίσιο να γίνει πράξη. Και κάτι τελευταίο, το ασφαλιστικό είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Πόσο οι δικηγόροι είναι ένας κλάδος ο οποίος στέγεται άμεσα από τα όσα έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα, είτε πρόκειται για νομοσχέδιο, είτε πρόκειται για δέσμευση. Ασφαλιστικό, και για να το συνδέσω λίγο και με τα αιτήματά μας, είναι ας πούμε ότι και για τους δικηγόρους από το 1993 και μετά, με κάποιες νομοθετικές έτσι διατάξεις του κυρίου Σιούφα τότε, υπήρχε ας πούμε μια τριμερής συμμετοχή όσον αφορά ας πούμε την ασφάλιση των δικηγόρων, δηλαδή από τον ίδιο τον δικηγόρο, την πολιτεία και το συγκεκριμένο ταμείο, το Ταμείο Νομικών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πολιτεία, και αναφερόμαστε σε αυτό σαν δεύτερο αίτημά μας, ενώ έχει εισπράξει αυτές τις εισφορές που είναι υπέρ των ταμείων και για το συγκεκριμένο, δηλαδή για την ασφάλιση των δικηγόρων, τελικά έχει κατακρατήσει αυτά τα ποσά,
τα οποία αυτά ποσά ανέρχονται και ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια και δεν έχουν αποδοθεί στο ταμείο, ενώ είναι ποσά που αφορούσαν εισφορές υπέρ των δικηγόρων και υπέρ των ταμείων μας για την ασφαλιστική κάλυψη και σύμφωνα με νόμο του κράτους. Συνεπώς, εάν η πολιτεία εμφανίζεται τόσο έτσι αναξιόπιστη και δεν αποδίδει αυτά για τα οποία η ίδια δεσμεύτηκε, αντιλαμβάνεστε τι αξιοπιστία πλέον να δημιουργήσει και στον πολίτη αλλά και στον κάθε εργαζόμενο. Συνεπώς, θα πρέπει αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει και το Ταμείο Νομικών να ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις, η πολιτεία να μην εμφανίζεται έτσι ως ένας, θα λέγαμε, κοινός υπεξαιρέτης, αλλά να συμμορφωθεί και να αποδώσει αυτά τα οποία πρέπει και στο δικό μας ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω τώρα ότι αυτό το οποίο δεν είπαμε είναι για την συμμετοχή των δικηγόρων στα συμβόλαια. Όπως γνωρίζετε, οι δικηγόροι μετέχουν στην κατάρτιση των συμβολέων υποχρεωτικά στις επαρχίες από του ελαχίστου ορίου των 750.000. Τώρα λοιπόν επιχειρείται μία έτσι αλλαγή και εκεί ας πούμε συνυπάρχει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιχειρείται έτσι αυθαίρετα να ανέβει αυτό το όριο στο ύψος των 20 εκατομμυρίων για τη Θεσσαλονίκη και την επαρχία και στα 30 εκατομμύρια για την Αθήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος δηλαδή του δικηγόρου στην κατάρτιση των συμβολέων είναι κύρια διασφαλιστικός για τις συναλλαγές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε και αποκτά μεγαλύτερη αξία εάν όλο αυτό το πράγμα συνδεθεί και με την χαοτική κατάσταση που επικράτησε στο θέμα του κτηματολογίου και που είχαμε κάνει αποχή και γι' αυτό το λόγο κατά την περίοδο των λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Πραγματικά δεν είμαστε μια χώρα που να μπορούμε να πενευθούμε ότι έχουμε μια βεβαιότητα για τις συναλλαγές μας. Συνεπώς, ο ρόλος του δικηγόρου εκεί πέρα είναι διασφαλιστικός και σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί ένα μέτρο υπέρ των πολιτών, δηλαδή η κατάργηση του δικηγόρου από τα συμβόλαια. Διότι πράγματι, περί κατάργησης μιλάμε όταν στοιχείο λέμε ότι τα συμβόλαια θα μετέχει υποχρεωτικά ο δικηγόρος εφόσον είναι 20 εκατομμύρια. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρα πολλά συμβόλαια κάτω από αυτό το επίπεδο, όπως βέβαια και άλλες περιοχές της χώρας μας που έχουν ακόμη και χαμηλότερες τιμές και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι εμέσως πλήρης σαφώς δεν καταργεί τον δικηγόρο από την κατάρτιση στα συμβόλαια. Ο ρόλος του είναι πράγματι διασφαλιστικός για τους λόγους που σας ανέφερα και νομίζω ότι αυτό ισχύει σε πανελλήνια κλίμακα. Συνεπώς, νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν θα σκεφτεί το κέρδος 100, 150 ή 200.000 δραχμών προκειμένου να διασφαλίσει τα 10 ή τα 5 εκατομμύρια που επενδύει είτε για την απόκτηση της πρώτης του στέγης είτε για κάποιο άλλο λόγο της αγοράς ενός ακινήτου. Και θα ήθελα να επισημάνω πραγματικά ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί δικηγόρων, για να αλλάχθει αυτό το όριο θα πρέπει να υπάρξει υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και συμφωνία του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Και πραγματικά παρά τις δεσμεύσεις του κυρίου Σταθόπουλου ότι δεν θα υπήρχαν εκπλήξεις γύρω από αυτό το θέμα, εν τούτης τελικά επιχειρείται αυτό να υλοποιηθεί αυτή έτσι η πρόταση της κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, διότι πράγματι το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να το κάνει με έκδοση υπουργικής αποφάσεως αλλά με νόμο και κατά αυτόν τον τρόπο βεβαίως υποβαθμίζεται ο ρόλος του δικηγόρου και αγνοείται η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας από πλευράς και του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Σταθόπουλου. Από πότε θα αρχίσουν να ισχύουν τα συγκεκριμένα μέτρα?
Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε σε αυτό, γιατί θέλουμε να ελπίζουμε ότι πραγματικά θα υπάρξει διάλογος και θα δοθεί ευκαιρία στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας να έχουν έναν ειλικρινή διάλογο, να υποβάλουν τις προτάσεις τους, όπου βεβαίως και η Ολομέλεια προτείνει την άνοδο αυτού του ορίου, αλλά σε λογικά πλαίσια και σε πλαίσια που ανταποκρίνονται στο ύψος που υπάρχουν, στο ύψος των τιμών που υπάρχουν σε πανελλήνια κλίμακα και που βεβαίως δεν είναι αυτά τα ποσά για τα οποία συζητάμε. Είναι έτσι γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια στην επαρχία και γύρω στα 8 στην Αθήνα. Και αυτό βέβαια, εντάξει, είναι συνακόλουθο μιας έτσι προϊούσης μέσα στον χρόνο αλλαγής των οικονομικών δεδομένων. Και σε αυτό βέβαια, οπωσδήποτε, και οι δικηγόροι δεν έχουν αντίρρηση. Αλλά βεβαίως έχουμε αντίρρηση όσον αφορά στο ύψος αυτό. Έχουμε αντίρρηση στο ότι επιχειρείται τελικά μια υποβάθμιση του θεσμικού και κοινωνικού ρόλου του δικηγόρου. Στην ουσία, μείωση του αντικειμένου εργασίας. Τη στιγμή που υπάρχει αύξηση νέου εισερχομένων και στο χώρο. Μείωση του αντικειμένου εργασίας, αλλά και μια τάση, ας πούμε, να υποβαθμιστεί ο διασφαλιστικός του ρόλος στις συναλλαγές, ενώ βεβαίως τόσο το χτηματολόγιο όσο και άλλα πράγματα δεν μας έχουν δείξει ότι πραγματικά η χώρα βρίσκεται σε επίπεδο που μπορεί να προτείνει στον πολίτη κάποιες συναλλαγές, αγορές ή δικαιοπραξίες που μπορεί να τις κάνει με κάποια δεδομένη ασφάλεια ως εκ της διοικήσεως. Τώρα για το δικαστικό μέγαρο, και θα τελειώσουμε με αυτό, απλά έτσι επειδή με ρωτήσατε, θα πω ότι πραγματικά ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει κάνει κάποιες ενέργειες. Όντως ο κ. Σταθόπουλος είχε υποσχεθεί. Κάναμε κάποιες επιστολές και είχαμε κάποιες απαντήσεις όσον αφορά τις θέσεις από το ΓΕΘΑ, όπου υπάρχει μία δυσχέρεια απομάκρυσης κάποιες μονάδες που είναι απαραίτητο να γίνει προκειμένου να ελευθερωθούν αυτά τα 4 στρέμματα τα οποία χρειάζονται για την ανέγερση δικαστικού μεγάλου. Από πλευράς δικηγορικού συλλόγου και πάλι θα επιχειρηθεί αυτό. Είναι γεγονός ότι είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις τόσο με την βουλευτή Χίου, την κυρία Τζουρί, και με τον κύριο Βαρίνο, αλλά και με τον ομάρχη Χίου. Είχαν υπάρξει κάποιες εξελίξεις από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά η δυσχέρεια πραγματικά βρίσκεται στο επίπεδο του ΓΕΘΑ όσον αφορά την απομάκρυση της μιας μονάδας που χρειάζεται. Εκεί λοιπόν ζητούμε και πάλι να υπάρξει μια ευαισθησία από τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές μας για να ενισχυθούν και οι θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, έτσι ώστε η Χίος πραγματικά να αποκτήσει ένα δικαστικό μέγαρο, που είναι ένα πάγιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου από προέδρους όπως και ο κύριος Κεφάλας, ο κύριος Μεριές, ο κύριος Γεωργούλης και ο κύριος Πολυχρονόπουλος στο παρελθόν, και ίσως ξεχνώ και κάποιους επειδή εν πάση περιπτώσει τότε μπορεί να μην ήμουν και να μην μετήχα. Όμως πραγματικά είναι και αίτημα του ίδιου του οικιακού κόσμου, ο οποίος έχει τον πολιτισμό να τέμνει τις διαφορές του ενώπιον της δικαιοσύνης και να μην έχει προσωπική αντιπαράθεση και βεντέτα όπως άλλα μέρη της χώρας μας. Και πραγματικά είναι ένα έλλειμμα το ότι δεν έχουμε μια ευπρόσωπη στέγαση της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Θα πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους τοπικούς άρχοντες και τους βουλευτές. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για αυτή τη διεξοδική συζήτηση και μόνο να προσθέσω ότι πραγματικά αυτό το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής μπορείτε να το αντιληφθείτε και από τα προβλήματα που είχε το υποθηκοφυλακείο, όπου έχουμε ζητήσει την κάλυψη 5 θέσεων και έχει δοθεί μόνο μία, και πραγματικά όλοι ξέρουμε ότι με τόσο φόρτο εργασίας είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στη δουλειά του, διότι πλέον έχει και το χτηματολόγιο τώρα. Και όταν αυτά συμβαίνουν και τα έχουμε βιώσει σαν χιώτες με το υποθηκοφυλακείο, με το χτηματολόγιο και λόγω ελλείψεως προσωπικού,
πέραν των οποιοδήποτε άλλων προβλημάτων μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε υπηρεσία, αλλά πραγματικά το προσωπικό είναι αυτό το οποίο θα δώσει διεξόδους σε επιμέρους αντικείμενα της ιδίας υπηρεσίας. Όταν λοιπόν αντί 5 εργαζόμενους, μετά από τόσα έγγραφα που έχουμε κάνει, προκυρήσουν μόνο μία θέση, είναι αδύνατο να υπάρξει πραγματικά καλή λειτουργία. Αυτό σκεφτείτε το και τώρα που επιχειρείται μία ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς όμως ανάλογες υλικοτεχνικές υποδομές, προσωπικό και επιμόρφωση του προσωπικού. Λοιπόν, αυτά. Αυτά έτσι για να θυμηθούμε ότι μερικά αιτήματα είναι διαχρονικά ή σε τελική ανάλυση αυτές είναι οι ταχύτητες του ελληνικού δημοσίου. Το ακούσατε τι είπε Αθήπη Ζανάρα, τότε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου. Τους υποσχέθηκαν άμεση ανέγερση δικαστικού μεγάλου στο στρατόπεδο Γκιάλα. Έχουμε 2023, αυτό κάνει το αρχείο, έχουν περάσει 22 χρόνια, το δικαστικό μεγάλο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.